Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Space. Βασιζόμαστε στα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης για την κίνησή μας στους δρόμους, καθώς μας ανακοινώνουν ευγενικά την επόμενη στροφή μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας. Οι πραγματικές δυνατότητες του συστήματος είναι ωστόσο πολύ μεγαλύτερες, όπως θα δούμε στη βάση ελικοπτέρων ασθενοφόρων στην πόλη Billund της Δανίας. Ο ήχος της σιρήνας είναι το κάλεσμα για το πλήρωμα του ελικοπτέρου ασθενοφόρου. Κάποιος στην περιοχή χρειάζεται να μεταφερθεί από αέρο στο νοσοκομείο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το πλήρωμα παραμένει απολύτως ήρεμο, χωρίς να χάνει χρόνο. Σε λιγότερο από 5 λεπτά θα έχουν απογειωθεί, ακόμη και αν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι οι καλύτερες. Στη Δανία, ο άσχημος καιρός είναι μεγάλο πρόβλημα. Βρέχει πολλές μέρες, έχουμε πολύ ομίχλη και αραιή νέφωση. Η υπηρεσία που λειτουργεί στη Δανία υπό την εποπτεία της Νορβηγικής Υπηρεσίας Υπτάμενων Ασθενοφόρων είναι η πρώτη στην Ευρώπη που χρησιμοποιεί το καινοτόμο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερες πτήσεις με χαμηλή ορατότητα. Αν δεν είχαμε δορυφορικό σήμα, δεν θα ήμασταν σε θέση να μεταφέρουμε ασθενείς στο νοσοκομείο και άρα δεν θα λάμβαναν την κατάλληλη θεραπεία. Για τον ασθενή που μεταφέρεται στο νοσοκομείο είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Το δορυφορικό σύστημα EGNOS προσφέρει ακριβείς πληροφορίες για την θέση, κάθετες και οριζόντιες συντεταγμένες, ώστε ο πιλότος να μπορεί να βασίζεται λιγότερο σε οπτικά στοιχεία και περισσότερο στα όργανα. Αν υπάρχει πυκνή ομίχλη ή σύννεφα, το πρόβλημα δεν είναι πια τόσο μεγάλο. Με το νέο σύστημα EGNOS, που είναι πολύ πιο ακριβές από ένα συνηθισμένο GPS, είμαστε σε θέση να πλησιάσουμε στο έδαφος και να πετάξουμε σε χειρότερη κακοκαιρία, χαμηλά σύννεφα και χαμηλή ορατότητα από ό,τι κάναμε στο παρελθόν. Το σύστημα EGNOS βασίζεται σε γεωσταθερούς δορυφόρους και σε ένα δίκτυο επίγειων σταθμών που συνεχώς διορθώνουν τα σήματα του GPS, τα οποία μπορεί να χάσουν τη θέση του χρήστη με απόκληση 5 μέτρων. Οι διορθώσεις μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο. Έχουμε ένα όργανο πλοήγησης GPS που λαμβάνει το κανάλι του EGNOS. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μία διαδικασία, για παράδειγμα στο νοσοκομείο του Άρχους, και να στέλνουμε τα δεδομένα. Όταν φορτωθούν και επιβεβαιωθούν, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τον αυτόματο πιλότο. Αυτό μας επιτρέπει να κατέβουμε από μεγάλο ύψος στην επιφάνεια. Το σύστημα στιγματοθέτησης EGNOS είναι ελεύθερο προς χρήση από οποιονδήποτε διαθέτει δέκτη. Χρειάζεται απλώς οι πιλότοι να εκπαιδεύονται και να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα στοιχεία στους υπολογιστές εντός του αεροσκάφους. Υπάρχουν βέβαια αυξημένα κόστη για αυτές τις διαδικασίες, αλλά σε ό,τι με αφορά δεν υπάρχει κόστος που να σχετίζεται με τη χρήση του EGNOS. Τα επιβατικά αεροπλάνα μπορούν να επωφεληθούν από το δορυφορικό σύστημα προκειμένου να προσγειώνονται με ασφάλεια σε αεροδρόμια που δεν είναι εξοπλισμένα με ILS, το σύστημα προσγείωσης που χρησιμοποιεί δαπανηρά επίγεια όργανα. Το ενδιαφέρον με την πλοήγηση μέσω δορυφόρου και με το EGNOS ειδικότερα είναι πως μπορούμε να αντικαταστήσουμε ορισμένα μέσα πρόσβασης που εξαρτώνται από τα αεροδρόμια. Μπορούμε άρα να κάνουμε οικονομία σε ό,τι αφορά τις υποδομές των τοπικών αεροδρομίων. Το EGNOS είναι ένα κοινό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Eurocontrol που ελέγχει τις καινοτομίες με εφαρμογή στην εναέρια κυκλοφορία. Πώς όμως μπορεί η πλοήγηση μέσω δορυφόρου να κάνει το ταξίδι ευκολότερο για τους απλούς επιβάτες? Το EGNOS θα μπορούσε να προσφέρει ένα πιο αποδοτικό σύστημα από ό,τι στο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα να βελτιώσει την πρόσβαση σε ορισμένα αεροδρόμια όπου επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες. Άρα περισσότερη ακρίβεια στα δρομολόγια και λιγότερες εκτροπές πτήσεων προς άλλα αεροδρόμια. Για την ώρα, λιγότερο από το 10% των πληρωμάτων αεροπλάνων στην Ευρώπη δηλώνει έτοιμο να κάνει χρήση του EGNOS. Η Υπηρεσία Αεροδιακομιδών και Διάσωσης της Ελβετίας εκτελεί πάνω από 11.000 πτήσεις ελικοπτέρων το χρόνο.
Όλα τα ελβετικά ελικόπτερα έχουν εξοπλιστεί με το σύστημα EGNOS. Έχουμε ανάγκη από μεγάλη ακρίβεια, διότι στο έδαφος πετάμε πολύ κοντά στα βουνά και γι' αυτό το λόγο πρέπει το δορυφορικό σύστημα να είναι ακριβές αλλά και αξιόπιστο. Τα νοσοκομεία σε όλη την Ελβετία είναι έτοιμα να υποδεχθούν το EGNOS. Για παράδειγμα, θα βελτιωθεί ο χρόνος απόκρισης για γρήγορη βοήθεια σε περιπτώσεις ατυχημάτων στο σκι, ακόμη και αν οι κοιλάδες είναι καλυμμένες από πυκνή ομίχλη. Κάναμε πολλές δοκιμαστικές πτήσεις. Σε συνεργασία με την Ελβετική Πολεμική Αεροπορία έχουμε εγκαταστήσει σε πολλά ελικόπτερα ένα εργαλείο που υπολογίζει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των συστημάτων GPS και EGNOS. Για τη δική μας χρήση είναι όσο ακριβές και αξιόπιστο χρειάζεται. Πρόκειται για την πρώτη ευρωπαϊκή προσπάθεια πλοήγησης μέσω δορυφόρου. Το EGNOS είναι ένας πρόδρομος του Γκαλιλαίο. Επί του παρόντος, αναπτύσσει ένα παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης. Το σύστημα EGNOS έρχεται ως συμπλήρωμα του GPS, αλλά υπάρχει ο στόχος να λειτουργήσει συμπληρωματικά και ως προς τον Γκαλιλαίο. Δίνει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στα συστήματα, καθώς και διορθώσεις στα σήματα που εκπέμπουν. Βελτιώνει τις επιδόσεις των συστημάτων. Η δορυφορική πλοήγηση μπορεί αληθινά να σώζει ζωές. Υπό όλες τις καιρικές συνθήκες, οι πιλότοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν και τα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Το πλέον ακριβές GPS θα είναι χρήσιμο για όλους και βέβαια και για τους ασθενείς. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, για να βοηθήσουμε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούμε. Και τώρα ας δούμε τις εξελίξεις που έχουμε από το ExoMars. Το διαστημικό σκάφος ταξιδεύει προς τον Άρη σε μια αποστολή που αναζητά σημάδια ζωής. Όταν θα φτάσει εκεί τον Οκτώβριο, θα στείλει ένα δοκιμαστικό παλμογράφο καθετήρα προκειμένου να προετοιμάσει την πρώτη προσεδάφιση στον κόκκινο πλανήτη. Ο Βιτσέντζο Τζόρτζιο, επικεφαλής μηχανικός του προγράμματος, μας εξηγεί τι θα συμβεί. Φτάνουμε στον Άρη με ταχύτητα 26.000 χιλιόμετρων και εισερχόμαστε στην ατμόσφαιρα του πλανήτη. Το σύστημα θερμαίνεται και προσγειωνόμαστε ενώ ενεργοποιείται ο μηχανισμός πέδησης. Συνεχίζεται η πέδηση μέχρι που επιβραδύνουμε στα 2.500 χιλιόμετρα την ώρα, σημείο στο οποίο ανοίγουμε το αλεξίπτωτο. Το αλεξίπτωτο μας βοηθά να επιβραδύνουμε ακόμη περισσότερο, αλλά σε κάποιο σημείο ανοίγουμε τα ραντάρ. Γνωρίζουμε πόσο μακριά βρισκόμαστε από την επιφάνεια, οπότε ξεδιπλώνουμε την πλατφόρμα. Η πλατφόρμα μας θα αρχίσει να σταθεροποιείται αυτόνομα χάρη σε 9 μηχανές που δουλεύουν με μικρούς βοηθητικούς πυράβλους μέχρι κάτω. Είναι η στιγμή που σβήνουμε τις μηχανές και προσεδαφιζόμαστε. Βρισκόμαστε πλέον στον Άρη. Τον επόμενο μήνα θα δούμε τα τελευταία πειράματα για την υποστήριξη ζωής στο διάστημα, αλλά και το πώς καλλιεργούμε τρόφιμα σε τροχιά. Τα λέμε τότε.